Ώρα 3 τα ξημερώματα. Ο οδηγός Γκοταχή που κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην παραλιακή λεωφορώ του Ηρακλείου χάνει τον έλεγχο του οχήματος, προσκρούει στο σκράπεδο, σπάει τα κάγκελα και καρφώνεται σε μάντρα αυτοκινήτων, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 5 οχήματα. Τράνταξε ολόκληρη πολυκατοικία. Ερχόταν το αυτοκίνητο αυτό, πέρασε όλο το κράσπεδο, αυτό μπήκε μέσα. Βλέπουμε ένα τροχό να περπατάει στα 300 μέτρα. Βρήκε άλλο αυτοκίνητο πιο πάνω, το οποίο περίπου το έχει διαλύσει αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια αυτό που συμβαίνει. Και ευτυχώς που δεν υπάρχει πεζός, δηλαδή είναι τέτοιες οι ώρες, δεν ξέρω τι, που δεν υπάρχει πεζός γιατί θα τον έχει διαλύσει. Βίντεο ντοκουμέντο με τις εικόνες να σοκάρουν. Ο νεαρός οδηγός είχε άγιο και μεταφέρθηκε με τραύματα στο εφημερεύον νοσοκομείο. Στην παραλιακή αποφεύθηκαν τα χειρότερα από τις επικίνδυνες αυτές εικόνες, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν διέσχιζαν τον δρόμο και τα πεζοδρόμια πεζοί. Βάσει των άλλων κατοίκων εδώ πέρα των γειτόνων στην περιοχή, το αυτοκίνητο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και προσέκρουσε ακριβώς εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα τις ζημιές στα αυτοκίνητα. Αυτό ήταν σχετικά αναμενόμενο να συμβεί. Ο δρόμος αυτός έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι ταχύτητας κυκλοφορίας. Πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να επιβραδυθεί το όριο ταχύτητας, να μπουν σαμαράκια, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλλά βάσει αυτού, ας πούμε ότι μπορεί να βγει κάτι καλό για να μην θρυνήσουμε στο αύριο με ανθρώπινες ζωές. Ο άνθρωπος αυτός σώθηκε από θαύμα, που είναι και το βασικότερο, ότι ζει το παιδί και ότι είναι όλα καλά. Τώρα από εκεί και πέρα θα καταγραφούν οι ηλικίες ζημιές, η αστυνομία έχει καταγράψει το συμβάν. Κάτι πρέπει να γίνει με τον δρόμο εδώ πέρα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα εντός της επιχείρησης, ενώ ακόμα και η ρόδα του αυτοκινήτου προκάλεσε ζημιές σε σταθμεμένο αυτοκίνητο επί της μάχης Κρήτης λίγα μέτρα παρακάτω. Για μεγάλες ταχύτητες έχω χάσει 2 αυτοκίνητα εδώ, από αυτή την πλευρά. Το πέταξα, ειλικρινά τα πέταξα. 2 αυτοκίνητα τα πέταξα. Έσπασα τα κάγκελα, μπήκε μέσα και έκανε αυτό το χαμό που έχει κάνει στο... Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός. Δεν νομίζω, τον είδα με κάποια αίματα στο κεφάλι, είχε επαφή με το περιβάλλον. Οπότε και οι κάτοικοι εδώ πέρα είχαν άγιο. Και οι κάτοικοι άγιο, ακούστηκε το θόρυβος αυτός, ήταν τόσο δυνατός, λες χαλάει ο κόσμος. Ο καθένας έρχεται και επιδεικνύει, όπως είπε και ο γείτονας εδώ, τις αγωνιστικές του ικανότητες σε αυτό το δρόμο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μείνει το μαγαζί, μπορεί να είναι ένα παιδί που περνάει το δρόμο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω, ας επιληφθεί ο Δήμος. Εδώ πέρα βλέπετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Εύχομαι να μην θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές και να γίνει τίποτα χειρότερο στο μέλλον.